Μια σου για την υγεία σου. Καλησπέρα σας τι κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά και σήμερα θα κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στη ρομποτική χειρουργική, στα ωφέλη της ρομποτικής χειρουργικής, στη διαφορά ενός ρομποτικού χειρουργείου με ένα παλιό, έτσι όπως το λέμε, ή, μάλλον όπως γνωρίζουν περισσότερο οι παλιότερο, ένα ανοιχτό χειρουργείο. Θα μάθουμε τις διαφορές του ανοιχτού χειρουργείου με το ρομποτικό, τα συν και τα πλήν. Θα μάθουμε για την πρόοδο των νέων επιστημόνων, οι οποίοι σε πολύ μικρή ηλικία, τολμώ λοιπόν να πω, δείχνουν από πόσο εξοικειωμένη είναι με κάτι που για τους περισσότερους από εμά φαντάζει πολύ καινούριο. Έχουμε στην εκπομπή τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Σαβαχυρίδη, που είναι γενικός ρομποτικός χειρουργός. Καλώς ήρθατε. Γεια σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Και αναφέρομαι και στην ηλικία διότι είστε ένας νέος άνθρωπος, νέος γιατρός ε, και η έννοια του ρομποτικού στο μυαλό όλων μας φαντάζει ως κάτι πολύ σύγχρονο. Ναι. Άρα με ενδιαφέρει πως ένας νέος σε ηλικία γιατρό. Μπορεί με πάρκια και με πλήρη κατάρτιση να εφαρμόσει κάτι το οποίο είναι τόσο νέο για τα ελληνικά δεδομένα που είναι η χειρουργική η ρομποτική. Και θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε διεξοδικά. Όπω λέει και το ρητό, νέο γιατρό και μεγάλο δικηγόρο, δεν λέει. Έτσι δεν λένε, έτσι. ναι, όντω. Η ρομποτική χειρουργική έχουμε τη χαρά να έχουμε το μέλλον σήμερα. Αυτό είναι με, έτσι, με δύο λέξει. Είναι το μέλλον τη χειρουργική σήμερα. Mm -hmm. Ε, πράγματι, ε, θέλει όλη την ε, εκπαίδευση στη χειρουργική για να φτάσει κανείς να κάνει ρομποτική χειρουργική. Δεν πηγαίνει κατευθείαν στη ρομποτική. Και πρέπει να περάσει από την ανοιχτή χειρουργική, να περάσει από τη λαπαροσκοπική, την προχωρημένη λαπαροσκοπική, για να μπορέσει να κάνει σωστά ε, ρο, ρομποτική χειρουργική. Mm -hmm. ε, η, η δική σας επιθυμία να ασχοληθείτε ειδικά με αυτό και η ομάδα σας για την οποία μπορείτε να μου μιλήσετε. Ε, Πώ προέκυψε, ω επιθυμία, ω ανάγκη, ω διάθεση να ακολουθήσει τα νέα επιστημονικά δεδομένα για να καταλαβαίνει και ο κόσμο και να βοηθήσουμε τον τηλεθεατή να αποσαφηνίσει τι διαφορέ μεταξύ αυτών των εφάσεων. Πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ, ως γιατρό, πάντοτε αναζητούσα το μικρότερο δυνατό κακό που μπορώ να κάνω σε ένα ασθενή. Δηλαδή, αυτό το λέγανε και οι αρχαίοι πρόγονοι. Όσο μπορεί να μην βλάψει. Λοιπόν. Ε, αυτό το είδα πολύ στην παιδοχειρουργική. Μικρές τομές, μικρά εργαλεία, μικροσκοπικά όργανα για να κάνεις το ίδιο πράγμα που θα κάνει με μια μεγάλη τομή. Ε, περνώντας τη γενική χειρουργική άρχισα λιγάκι να αποστασιοποιούμε. Μεγάλες τομές, υπήρχε το ρητό παλιά, μεγάλη τομή, μεγάλος χειρουργός. Μεγάλες τομές, εματηρά χειρουργία, οι ασθενεί με βαριά ας πούμε, κατάσταση που στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ε, όταν είδα για πρώτη φορά ρομποτική χειρουργική το 2006 που πρωτοήρθε στην Ελλάδα, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Mm -hmm. Κατάλαβα ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να μα βοηθήσει να προσφέρουμε το ίδιο πράγμα και Εγώ καλύτερο. Δεν θέλω, ε, δεν θέλω μέσω του βίντεο αυτό να φανεί διαφημιστικό. Ναι. Ε, για μια απλή συντάκτρια υγεία η οποία θέλει να αναζητήσει στο YouTube. Ένα ρομποτικό μηχάνημα, αυτό που βλέπετε στι οθόνε σα, ναι. αυτό μου έβγαλε. Ναι. Για να είμαι έτσι ναι. πλήρω σωστή Πράγματι. και αυτό ενημερωμένη το πιο για το τι. Αυτό είναι διαδεδομένο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που βρήκα εγώ στο YouTube, έτσι, χωρί καμία διάθεση ναι. περαιτέρω διαφήμιση ή κάτι του οργάνου, ναι. έτσι, τη συγκεκριμένη εταιρεία. Νομίζω ότι την ρομποτική τύπου da Vinci τη χρησιμοποιείτε κι εσεί ω ορολογία, έτσι. Ναι, ούτε κι εγώ θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά αυτή τη στιγμή είναι το Λέω πιο. Εγώ τώρα... Το επικρατέστερο σύστημα. Υπάρχουν, έχουν πουληθεί χιλιάδε τέτοια συστήματα στον κόσμο. Έχει πάρα πολλή ε, ένδειξη αυτή τη στιγμή στην ρομποτική ουρολογία και την προστατεκτομή, τη ρομποτική γυναικολογία και τι επεμβάσει γενική χειρουργική με τι οποίε έχω, έχω εξειδικευθεί εγώ. Εμεί το έκανα αυτό πιο πολύ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εταιρεία, από την έννοια ότι. Αυτή τη στιγμή εδώ θέλω να δούμε τα εργαλεία και τη μέθοδο, ναι. τον τρόπο. Ναι. Μπορείτε να μου τα εξηγείτε, Τσεντεού. Βεβαίω. Η ρομποτική, όπω βλέπετε, στη ρομποτική η είναι ότι υπάρχει υπολογιστή μεταξύ χειρουργού και ασθενού εδώ κάτι βλέπουμε που είναι λίγο περίεργο. εδώ ήδη προχωράει μια επέμβαση μάλλον σε ζωικό πρόπλασμα, mm -hmm. σε ζωικό πρότυπο, στην οποία ο, ο χειρουργός κάνει μια αναστόμωση, δηλαδή ράβει με τα χέρια του για να συνδέσει δύο ιστούς να τους ξανακλείσει να, να ενωθούν. Εσείς εκείνη την ώρα τι βλέπετε? Βλέπετε ακριβώς το σημείο που είναι εστιασμένο? Ο χειρουργός κάθεται στην κονσόλα, βλέπει τρισδιάστατα μέσα σε διόπτρες διπλές, οι οποίες έρχονται από κάμερα που είναι διπλή και αυτή στο εσωτερικό του αρρώστου και όλο το χειρουργείο γίνεται με joystick, από την κονσόλα αυτή, οι κινήσει που κάνει ο χειρουργός στην κονσόλα, την ίδια ώρα γίνονται στο εσωτερικό του ασθενούς. Mm -hmm. Το τελευταίο ακροφύσιο του εργαλείου, όπως βλέπετε και στο βίντεο, έχει τη δυνατότητα κίνηση ανθρωπίνου καρπού, 7 βαθμούς ελευθερίας. Συνεπώς, ελευθερώνει τελείω τα χέρια μα και κάνουμε ένα χειρουργείο όπω θα το κάναμε ανοιχτά, σε λαπαροσκοπικό πεδίο, με μικροσκοπικέ τομέ. Άρα περιθώριο λάθους πρακτικά ή θεωρητικά δεν υπάρχει. Μειώνεται πάρα πολύ. Μειώνεται πάρα πολύ. πολύ. Έχει να κάνει όμω με τι γνώσει του χειρουργού. Ο χειρουργό πρέπει να ξέρει, ξαναλέω, τι αρχέ χειρουργική, την χειρουργική ανατομία του, τη χειρουργική παθολογία και τη χειρουργική τεχνική. Δεν μπορεί να πάει να κάνει κατευθείαν ρομπότ. Το ρομπότ δεν θα τον κάνει καλύτερο χειρουργό. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που μου λέτε. Είναι αλήθεια. Ε, με ποιο τρόπο θα επιλέξετε, εάν αυτή τη μέθοδο μπορείτε να την εφαρμόσετε σε μένα. Στον Νίκο που είναι στο κοντρόλ, στο Γιάννη, δηλαδή ο κάθε άνθρωπο μπορεί να υποβληθεί σε ένα τέτοιο χειρουργείο ρομποτικό. Όχι, δεν είναι για όλου του ασθενεί και δεν είναι και για όλε τι παθήσει. Ναι. Ε, Δυστυχώ, τον πρώτο καιρό που ήρθε, παρουσιάστηκε σαν πανάκια, ε, σαν ένα εργαλείο πάρα πολύ ακριβό, μόνο για όσου. Μπορούσαν έχουν να τη δικα, την οικονομική δυνατότητα και μια ιδιωτική ναι, ασφάλεια. Που δεν την έχουν όλοι κιόλα. Έχουν αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Α, Πλέον η ρομποτική και από τη δική μα ομάδα γίνονται φοβερέ προσπάθειε να φτάσει το κόστο τη λαπαροσκόπηση. Ε, για μα είναι ένα απλό εργαλείο, όπω είναι και όλα τα άλλα εργαλεία στο χειρουργείο. Έχει τι ενδείξει του και πρέπει να χρησιμοποιείται με ορθολογισμό. Ε, ε, δεν θέλω καθόλου αυτή τη στιγμή να φαίνεται ότι βγάζουμε κοστολόγια. Εμεί δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε δουλειά τεχνοκρατών. Για έναν φίλο τηλεθεατή ο οποίο είναι να χειρουργηθεί. Θα μου πείτε. Να πούμε ένα παράδειγμα χολή, που είναι ένα κλασικό ναι, χειρουργείο. Ναι, ναι. Ποια είναι η διαφορά αν κάνουμε χολή με την παλιά μέθοδο το ανοιχτό, το λαπαροσκοπικό και το ρομποτικό και στο περίπου πού κινούνται οι τιμέ, δηλαδή να ξέρει ο ασθενή πόσο θα του πάει ένα χειρουργείο. Πλέον ακούμε χειρουργία και μα φτιάχνει ναι, ψυχή μα ναι. όλε σε τέτοιε εποχέ που είμαστε. Στην ανοιχτή χολογιστεκτομή γίνεται μία τομή στο υποχόνδριο, δεξιά, mm -hmm. ε, από 6 έως 10 εκατοστά. Το κακό είναι ότι πρέπει να καταστραφεί ε, ο ορθός κοιλιακός μυς για να μπορέσουμε να, να μπούμε mm -hmm. μέσα στην κοιλιά. Δηλαδή καταστρέφουμε ένα όργανο πολύ σημαντικό για να αφαιρέσουμε μια, ένα σακουλάκι που είναι η χολιδόχος κίστη λίγων εκατοστών. Ε, Δυστυχώ εφαρμόζεται και σήμερα mm -hmm. και σε πάρα πολλά νοσοκομεία εκπαιδευτικά γίνεται ανοιχτή η ε, το gold standard, δηλαδή η επέμβαση εκλογή είναι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Μάλιστα. Όμω έχουμε δει σε πολύ δύσκολε, βαριέ χολοκυστίτιδες έχουμε δει φοβερά πλεονεκτήματα από τη χρήση ρομποτική χολοκυστεκτομή. Και βέβαια η δική μα ομάδα στο ιατρικό ξεκίνησε παγκοσμίω τη ρομποτική χολοκυστεκτομή μία τομή mm -hmm. για κάποιον που δεν επιθυμεί να έχει καθόλου τομέ. Μάλιστα. Τότε φτάνουμε στην εποχή τη scarless surgery, δηλαδή χειρουργική χωρί ουλή. Χωρί ουλή, χωρίς, ουλή, χωρίς ουλή, ουλή ουλή, ουλή, καθόλου. Παράδειγμα. Γιατί βάζουμε όλα τα εργαλεία από μια τομή κρυμμένη στι άβλακε του ομφαλού, τα εργαλεία χιάζονται στο σημείο εισόδου και ο χιασμό αντιστρέφεται ηλεκτρονικά. Έχω στο δεξί χέρι το δεξί εργαλείο, δηλαδή το σύστημα μου επιστρέφει την εργονομία και το χειρουργείο γίνεται με απόλυτη ασφάλεια. Αυτό όπω καταλαβαίνετε έχει πλεονεκτήματα και στον πόνο, γιατί είναι πολύ λιγότερο ο πόνο, εφόσον δεν υπάρχουν τομέ, mm -hmm. και στην πιο γρήγορη ανάρρωση του ασθενού. Mm -hmm. Και είναι η τελευταία λέξη τη τεχνολογία αυτή τη στιγμή στη χειρουργική. Απλά δεν είπαμε στο περίπου. Το simple το site. Το, το, ναι, το για το κόστο δεν μπορώ δεν... να σα απαντήσω. Ενώ το Οι διαφορέ περίπου. Με αριθμού, αλλά ε, συνήθω ένα ιδιωτικό νοσοκομείο η μία τεχνική από την άλλη διαφέρει περίπου 1000 ευρώ. Δηλαδή 1000 ευρώ. ευρώ η Μάθυ... ανοιχτή από τη λαπαροσκόπηση και η λαπαροσκόπηση από τη ρομποτική. Μάλιστα. Η προσπάθεια της δικιάς μου ομάδας που ξεκινάει τώρα σαν αυτόνομη ομάδα ε, ρομποτική χειρουργική και είναι, αποτελείται μόνο από νέου ανθρώπου. Πόσοι είστε στην ομάδα αυτή. Είμαστε πέντε άτομα, αλλά είμαστε όλοι νέοι άνθρωποι και έτσι πολύ, πολύ ενθουσιώδει για την Σε βλέπω είναι... ότι. Μάλλον σα βλέπω που μιλάτε για τη ρομποτική η χειρουργική σαν ένα παιδί. Έτσι ακριβώ είναι <laughs> για μα. Εγώ την τρέχω 11 χρόνια προσωπικά, έχω παρακολουθήσει όλε τι διεθνεί συναντήσει και περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τι εξελίξει γιατί έρχονται πάρα πολλά ενδιαφέροντα καινούρια συστήματα. Συνεπώ, η ομάδα η δική μα προσπαθεί να φέρει το κόστο να είναι ίδιο με τι λαπαροσκόψει. Ναι. Όπω δεν αλλάζουμε τι αμοιβέ μα, είτε κάνουμε ανοιχτή, είτε λαπαροσκοπική, είτε ρομποτική, έτσι ζητούμε και από τα νοσοκομεία να μην αλλάξουν την αμοιβή του. Ανεξάρτητα από το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε. Μακάρι αυτό. Το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Μακάρι γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο κόσμο διανύει περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολο. Και είναι κρίμα λέει. ο ασθενή να, να κρατιέται μακριά από τι σύγχρονε μεθόδου και τα τι σύγχρονε θεραπείε, ακριβώ επειδή δεν έχει Όλες χρήματα. Σωστά. Και Έτσι, δεν είναι. έχουμε και όλοι οι άνθρωποι την οικονομική ευχέρεια στις δεδομένες στιγμές της ζωής μας, γιατί όλη η ενεργεία θερίζει και πόσοι άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους να έχουν μια ιδιωτική ασφάλιση και να είναι σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό θεραπευτήριο. Λοιπόν, να πάρουμε μια μικρή ανάσα, Βεβαίως. να πάμε Βεβαίως. λίγο στην επικαιρότητα και να επανέλθουμε στα ρομποτικά. Είχα πριν από λίγο καιρό παρακολουθήσει πρώτες βοήθειες. Δεν είναι πολύ σχετικό, αλλά είναι έτσι, σχετικό πάντα με τον τομέα τη υγεία. Στον Ερυθρό Σταυρό, μέσα στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, είναι οι κυρίε του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίε κάνουν πολύ ωραία ενημερωτικά σεμινάρια. Και εγώ εντυπωσιάστηκα όταν είδα ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται μέσα στο σπίτι και αφορούν ενήλικε και παιδιά. Στον... Οπότε να δούμε ένα θέμα τέτοιο και να επανέλθουμε. Σε επιδημία εξελίσσονται τα ατυχήματα στο σπίτι και κάθε χρόνο χιλιάδε άνθρωποι χάνουν ακόμα και τη ζωή του επειδή χτύπησαν, έπαθαν ανακοπή ή πνίγηκαν από κάποιο ξένο σώμα. Η Κατερίνα Παπακοστοπούλου κατέγραψε τι πρώτε βοήθειε που κάνουν οι εκπαιδευτέ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε παιδιά και ενήλικε. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που ένα παιδάκι έπεσε στο πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του. Η είδηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που λένε πω κάθε χρόνο γίνονται στην Ευρώπη 3 εκατομμύρια ατυχήματα στο σπίτι. Μάλιστα τα 7.000 από αυτά είναι θανατηφόρα. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτών τη Αγωγή Υγεία του Ερυθρού Σταυρού, θα δούμε αναλυτικά πώ πρέπει να δώσουμε τι πρώτε βοήθειε σε όλα αυτά τα περιστατικά. Τι γίνεται όμω όταν το παιδί μα πνιγεί από ένα ξένο σώμα, δηλαδή φαγητό ή κάποιο αντικείμενο. Τότε αμέσω παίρνουμε το παιδί και το κρατάμε στο αντιφράχιο με φορά προ τα κάτω. Αρχίζουμε και δίνουμε με τη βάση του άλλου χεριού μα πέντε χτυπήματα στην πλάτη με φορά προ τα κάτω. Στη συνέχεια το γυρίζουμε ανάσκελα και με τα δύο μα δάχτυλα, στην νοητή ευθεία που ενώνει τι τηλέ των μαστών, δίνουμε πέντε θωρακικέ συνδιέσει. Με το χέρι μα ελέγχουμε με το γάντζο, με το μικρό μα δαχτυλάκι, αν τυχόν το ξένο σώμα έχει εμφανιστεί μπροστά στη γλώσσα. Ποια κίνηση όμω κάνουμε σε ένα μεγαλύτερο παιδί ή ενήλικα, στην περίπτωση που έχει πνιγεί. Συγκρατούμε τον άνθρωπο, σκύβει προ τα εμπρό, με τη βάση τη παλάμη μα μας δίνουμε ε, στο ύψο του ώμου πέντε χτυπήματα με φορά προ τα έξω. Κάνουμε το χέρι μα γροθιά, και το τοποθετούμε ανάμεσα στον ομφαλό και το Με το άλλο μας χέρι αγκαλιάζουμε και δίνουμε πέντε θωρακικές πιέσεις με φορά προς τα μέσα και προς τα πάνω. Ένα. 2, 3, 4, 5. Εάν κάποιο όμω άνθρωπο είναι μόνο του, μπορεί να προσφέρει μόνο του πρώτη βοήθεια στον εαυτό του χρησιμοποιώντα τη ράχη μια σκληρή καρέκλα και σκύβοντα, όπω ακριβώ βλέπετε αυτή τη στιγμή, βγαίνει το ξένο σώμα προ τα έξω. Εάν κάποιο άνθρωπο χάσει τι αισθήσει του και λιποθυμήσει, τότε θα πρέπει να τον τοποθετήσουμε στη θέση ανάνυψη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένε λαβέ. Η παροχή τη πρώτη βοήθεια στα εγκάβματα είναι να ρίξουμε άφθονο νερό έω ότου 10-20 λεπτά, έω ότου να φύγει ο πόνο είναι το μεγάλο μυστικό. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μα. Είμαστε εδώ με τον Γενικό Ρομποτικό Χειρουργό, τον κύριο Σάβα Χιρίδη. Και αφού αναλύσαμε τα ωφέλη τη ρομποτική και στο περίπου το κόστο, για να ξέρει περίπου ο ασθενή πού να κινηθεί, να πούμε τώρα ποιε επεμβάσει, να τι κατηγοριοποιήσουμε, ναι. γίνονται με τη ρομποτική χειρουργική. Να ξεκινήσουμε, γιατρέ. Ε, οι επεμβάσει που μπορούν να γίνουν, μπορούν να γίνουν όλε οι επεμβάσει, σχεδόν όλε οι επεμβάσει τη γενική χειρουργική. Το θέμα είναι να γίνει σωστή ένδειξη. Δηλαδή να μην χρησιμοποιήσει ένα πολύ ακριβό σύστημα εκεί που δεν χρειάζεται. Για μένα και από την εμπειρία από τα διεθνή συνέδρια, η ρομποτική χειρουργική πρέπει να χρησιμοποιείται σε πολύ στενού και δύσφατου χώρου όπου έχει ανάγκη να κάνει ενδοκυλιακά σειραφή. Μία τέτοια επέμβαση είναι η αποκατάσταση τη διαφραγματοκύλη. Για του ασθενεί που έχουν χρόνια, ισοφαγίτιδε, παλινδρομήσει, καούρε. Και παίρνουν χάπι, χάπι, χάπι από τον γασεντρολόγο του. Για μένα πρέπει να έρθουν και στο χειρουργό. Διότι με μία επέμβαση μπορούμε να κλείσουμε τα σκέλη του διαφράγματο, να κάνουμε μία πλαστική στο στομάχι, τη θολοπλαστική τη λεγόμενη, και να διορθωθεί το πρόβλημά του το ίδιο βράδυ. Mm -hmm. ε, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και οι ασθενεί μου δηλαδή, ήδη μου δηλώνουν ότι μπορούν να ξανακοιμηθήκαν οριζόντια. Μπορούν να φάνε το βράδυ. Αλλάζει η ζωή. Α, μια, και, μια, και έξω. Ναι, μια και έξω. Μετά για την παχυσαρκία. Ενδεικνύτε. Πάλι στο ανώτερο πεπτικό, οι επεμβάσει που γίνονται για την χειρουργική τη νοσογόνου ε, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Ε, πλέον δεν βάζουμε τόσο πολύ δακτυλίου, παρόλο που ο δακτυλίο ναι. είναι μια ασφαλή επέμβαση. Ναι. Ρομποτικά μπορούμε να κάνουμε το sleeve gastrectomy, το λεγόμενο μανίκι, το γαστρικό, στο οποίο διατέμνεται ο στόμαχο και φεύγει όλο το αριστερό μέρο του, το οποίο παράγει ορεξιογόνο ορμόνη τη γρελίνη. Σκέφτομαι ο παχύ ή παύλα που θα έρθει όμω εσά. Πόσο ασφαλέ είναι ένα χειρουργείο τέτοιου τύπου, Είναι. Είναι πιο ασφαλέ με το ρομποτικό σύστημα. Α, είναι πιο ασφαλέ. Ε, Βεβαίω, γιατί τα χέρια τα ρομποτικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να κρατήσουν αυτά τα βαριά κοιλιακά τυχώματα ή ένα πολύ βαρύ σηκώτη αυτού του ασθενού όσε ώρε χρειαστεί. Δεν τι κρατάει ανθρώπινο χέρι. Ναι, και αν έχει διαβήτη ο ασθενή αυτό. Πολύ ωραία ερώτηση, βλέπω ότι είσαστε ενημερωμένοι. Ναι. Ε, τα τελευταία χρόνια γίνεται πολλή συζήτηση για τη χειρουργική του διαβήτη. Μπορούμε να, χει, να χειρουργήσουμε ρομποτικά ασθενείς που έχουν διαβίτη τύπου 2, παχύσαρκους. Mm -hmm. Με τέτοιες επεμβάσεις ε, διορθώνεται άμεσα και το ζάχαρο σε αυτού του ασθενείς. Το δηλαδή, το μερίδι, απαλλάσσονται σε, σε ποσοστά που ξεπερνούν το 85%, απαλλάσσονται τελείως από τα φάρμακα. Είναι ενημερωμένοι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν διαβήτη γιατί μπορούν και χειρουργικά να το διορθώσουν. Νομίζω ότι η ενημέρωση δεν είναι τόσο καλή στο θέμα Εδη, αυτό. Είναι πολύ καινούριο. Το ακούω και εγώ πρώτη φορά, φίλο ναι, να σα πω, ιατρική συντάκτρια, ότι χειρουργικά μπορεί ο διαβίτη, και πολύ ωραίο ο τίτλο, διαβίτη, ότι θεραπεύεται ο διαβήτη τύπου 2, Βεβαίως. των παχύσαρκων ατόμων. Θεραπεύεται με μια επέμβαση βαριατρική χειρουργική. Και σε βάθο χρόνου το αποτέλεσμα ή μπορεί να υπάρξει Μέχρι υποτροπή. Μέχρι στιγμή οι μελέτε που έχουν γίνει δείχνουν ότι ε, κρατάει το αποτέλεσμα και σε βάθο χρόνου. Όμω, επειδή τώρα έγινε η παρατήρηση αυτή, τα τελευταία 6-7 χρόνια ναι. είναι που μελετούμε τι επιδράσει των επιβάσεων αυτό στο διαβήτη, δεν έχουμε τόσο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Ναι, άλλαξε, βλέπετε, άλλαξε τώρα η προσοχή που ρίχνουμε στι μελέτε. Ναι. Παλιά στι μελέτε παχυσαρκία βλέπαμε την απώλεια βάρου και λέγαμε ότι λόγω απώλεια βάρου διορθώνεται και ο διαβήτη τώρα βλέπουν ότι άμεσα διορθώνεται το διαβήτη με άλλου μηχανισμού που δεν είναι μόνο η απώλεια βάρου. Μάλιστα. Και το θέμα του παχαίου εντέρου, έτσι, που μα απασχολεί όλου. Το παχαίο εντέρου έχει σαφώ ένδειξη να χειρουργείται ρομποτικά, ε, ειδικά σε έναν άντρα με στενή πιέλο και που θέλει να κάνει μια πολύ χαμηλή αναστόμωση για να αποφύγουμε την παραφύση έδρα. Με το ρομποτικό σύστημα μπορούμε να κατέβουμε χαμηλά στην πιέλο, να αναγνωρίσουμε τα νεύρα τη πιέλου, να διαφυλάξουμε τα νεύρα που είναι υπεύθυνα για τη στήση και την εγκράτεια και να αφαιρέσουμε τον όγκο χωρί να υπάρχουν προβλήματα. Επίση, υπάρχει καινούριο σύστημα που λέγεται Firefly, πηγολαμπίδα στο σύστημα το ρομποτικό, με το οποίο ανάβουν όλοι οι λεμφαδένες και του βλέπουμε μπροστά μα. Οπότε ο λεμφαδενικός καθαρισμό καταλαβαίνετε ότι γίνεται πλήρη πλέον. Αυτό είναι χάρη στη ρομποτική. Χάρη στη ρομποτική. Γιατί θυμάμαι πολλέ φορέ στο παρελθόν που έλεγε Ένα καρκίνο δεν έχει καθαριστεί καλά, δεν λέγανε οι παλιοί. Πολύ σωστά. Και η ρομποτική... Έκανε μετάσταση στου λεμφαδένες και γιατί σωστά. οι λεμφαδένες είναι πολύ επιθετικοί νομίζω ναι, μετά. Μέχρι τώρα αφαιρούσαμε όλο το λίπο γύρω από το έντερο, με την ελπίδα ότι έχουμε αφαιρέσει πολλού λεμφαδένες. Σήμερα οι λεμφαδένες αυτοί ανάβουν μπροστά μα σαν λάμπε. Και είναι η λεγόμενη διαχειριτική πλοήγηση που προχωράει πάρα πολύ γρήγορα στη ρομποτική χειρουργική και τώρα περιμένουμε και καινούριε τεχνολογίε όπω επαυξημένη πραγματικότητα, να βλέπουμε graphics πάνω στο χειρουργείο την ώρα που χειρουργούμε που θα μα καθοδηγούν όπω το GPS. Τι να βγάλουμε, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, να μην κάνουμε κακό στον ασθενή. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα δεύτερο βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, να έχουμε okay. λίγο suspense και να <σφυλί> σα πω αυτή τη φορά την έρευνα που κάναμε για τα επικίνδυνα μανιτάρια. Τέλεια. <σφυλί> Η κατανάλωση άγριων μανιταριών, ένα κάτι που έμαθα και εγώ μέσα από τη δουλειά αυτή, μαθαίνω και εγώ πάντα καινούργια πράγματα. Ένα ε, ε, κύριο νοσηλεύτηκε με πολύ βαριά δηλητηρίαση στο Ηράκλειο τη Κρήτη Ε, ήταν συλλέκτη μανιταριών έμαθα ότι υπάρχουν στη χώρα μας δέκα σύλλογοι ε, ανθρώπων που κάνουν κάποιους περιπάτους και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την επικινδυνότητα των άγριων μανιταριών, δεν ήξερα ότι μπορεί να προκαλέσει η κατανάλωση μολυσμένου, μάλλον δηλητηριώδους μανιταριού, μέχρι και νευρική ανεπάρκεια και κύρωση ύπατος. Μπορεί να, κατα... να καταστρέψει το σηκώ σε ένα βράδυ και μπορεί να πεθάνει και ο ασθενής. Εγώ το συνάντησα πολλέ φορέ το πρόβλημα αυτό σαν φοιτητή στην Πράγα. Ναι, διότι στην Τσεχοσλοβακία ήταν πολύ ε, του να πάμε στο δάσο να μαζέψουμε μανιτάρια. Και συχνά παθαίνανε ζημιά ε, από την Αμανίτα Φαλόιντε, είναι το πιο συχνό μανιτάρι που έχουμε. Ναι, και το Αμανίτη είναι ένα άλλο. Το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι, το δούμε τώρα στο βίντεο. Να το δούμε λίγο και να το σχολιάσουμε. Να είστε καλά. Ωραία. Στα δικά μα, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί για την ανεξέλεγκτη κατανάλωση άγριων μανιταριών. Ήδη ένα δηλητηριάστηκε. Η έρευνα του στάρι είναι αποκαλυπτική. Δείχνουν όμορφα και ακίνδυνα, όμω τα μανιτάρια Αμανίτα Μουσκάρια είναι τα πιο επικίνδυνα μανιτάρια που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον ακόμα και στο θάνατο. Δυστυχώ, ένα συνανθρωπό μα νοσηλεύεται με σοβαρή δηλητηρίαση στα χανιά, καθώ έφαγε άγριο μανιτάρι. Εμεί στο νοσοκομείο έχουμε αντίδοτο. Το αντίδοτο αυτό είναι στην ουσία ένα φάρμακο το οποίο προστατεύει το ύπαρ από το να καταστραφεί. Το 2015, 169 άτομα έπαθαν δηλητηρίαση από άγρια μανιτάρια. Το 2016, 101 και μέχρι τον Ιούλιο του 2017 είχαν πάθει δηλητηρίαση 25 άτομα. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για τα μικρά παιδιά, τα οποία μπορούν να πάθουν πολύ σοβαρή δηλητηρίαση, καταναλώνοντα μόλι το 1 τρίτο από το δηλητηριώδε μανιτάρι. Υπάρχουν πολύ σοβαρέ επιπτώσει στον οργανισμό. Μπορεί να οδηγηθούμε ακόμα και στο θάνατο ή σε μόνιμη νεφρική ή πατική βλάβη. Στη χώρα μας υπάρχουν 10 σύλλογοι φίλων μανιταριού που διοργανώνουν εκδρομές και ενημερώνουν ενήλικες αλλά και παιδιά για τα άγρια μανιτάρια. Το μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως με τους εμπειρικούς συλλέκτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις διαφορές και πολύ συχνά τρώνε μανιτάρια τα οποία είναι δηλητηριώδη. Δυστυχώ λόγω ημιμάτιας συλλέγουν ακατάλληλα μανιτάρια, δηλητηριώδη πολλές φορές να προσέχουν τους σωσίες, δηλαδή τα μανιτάρια που μοιάζουν με αυτά που τρώγονται. Λένε ότι με το βρασμό ή με την. αν το κάνουμε σε κονσέρβα. καταστρέφει το τοξίνη του. Επίση είναι τεράστιο σφάλμα. Κάποιο σχόλιο για μου για το θέμα των μανιταριών. Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμο σωστά. Ναι, δηλαδή. Ε, πέρα από τα πλευρό του και δεν ξέρω ποια άλλα είναι τα καλλιεργήσιμα. Καλό είναι να μην κάνουμε μόνοι μα. Ε... Κάποτε λέγανε οι παλιοί στο χωριό πάμε για μανιτάρε. Όσοι κατάγονται από την περιφέρεια καταλαβαίνουν. Αλλά δεν φτάνει. Είδατε και στο ρεπορτάζ που ναι. λέει ότι και ο απλό βρασμό. Δεν ναι. είναι αρκετό. Ωραία, να γυρίσουμε στη ρομποτική χειρουργική και αφού είπαμε σχεδόν τα πάντα, να μιλήσουμε για το μέλλον τη. Δηλαδή, πώ θα βλέπετε τα πράγματα, επειδή παρακολουθείτε και τα διεθνή δεδομένα. Οι ενδείξει αυξάνονται διαρκώ. Η διευκόλυνση που φέρνει το σύστημα στα χέρια του χειρουργού για να κάνει μια δύσκολη επέμβαση έχουν επεκτείνει τι ενδείξει σε όλη τη χειρουργική. Πλέον κάνουμε χειρουργική τη σκύλη όλων των κιλών του κυλιακού τυχώματο και τι πιο μεγάλε σκύλε μπορούμε να τι φτιάξουμε με το ρομπότ. Όμω έρχονται εκπληκτικά συστήματα στο μέλλον. Ε... Μου τα λέτε και χαμογελάτε ολόκληρο, λε και θα μα έρθουν. <laughs> μου θυμίζετε, ξέρετε, τα παιδιά που του έρχεται ένα καινούριο παιχνίδι στα χέρια. Μάλλον για εσά, του ειδικού γιατρού, τα ρομπότ είναι πολύ σημαντικό. Είναι και μιας ένα μορφής... καλό εργαλείο. Ένα έτσι καλό το εργαλείο. εργαλείο. Θα έλεγα σαν ένα καινούριο εργαλείο το περιμένουμε περισσότερο. Δεν είναι παιχνίδι σε καμία περίπτωση. Ε, το είπα χαριτολογώντα γιατρέμονε. Είναι γιατρέ μου, ισχυρό εργαλείο που μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά σε χέρια άπειρα. Ναι, είναι πανίσχυρα εργαλεία. Ε, έρχονται λοιπόν καινούρια συστήματα ε, με τα οποία όλη η επέμβαση θα γίνεται από μία τομή ενός εκατοστού τα χέρια τα ρομποτικά θα βγαίνουν μέσα από αυτή την τομή και είναι snake robots είναι δηλαδή σαν φιδίσια η κίνηση που κάνουν και αυτό επιτρέπει και περιστροφή της κάμερας γύρω γύρω Αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει για τη χειρουργική γιατί θα μας αλλάξει τελείως τον τρόπο που θα χειρουργούμε mm -hmm. Ξέρω ότι απελευθερώνει τελείως το σύστημα για να δουλέψει κανείς και στα τέσσερα κοιλιά. Το περιμένουμε τώρα στο τέλο του χρόνου. Ε, μια εύλογη ερώτηση των φίλων από το Control είναι ε, αν ένα πολύ καλό ρομπότ μπορεί να αντικαταστήσει ένα πολύ καλό γιατρό. Ωραία ερώτηση, τη λένε και στα συνέδρια καμιά φορά. Ε, όχι ακόμα. Τουλάχιστον για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Εγώ πάντω Προχωράει... δεν θα εμπιστευόμουν να με χειρουργήσει ένα ρομπότ χωρί παρουσία <laughs> σωστά, για το... ναι, Δεν το κρύβω. Γιατί γίνεται το μηχάνημα, δεν έχει το στατιστικό λάθο. Ακριβώ. Ε, ο λόγο είναι κυρίω επειδή υπάρχουν προβλήματα στην αναγνώριση των δομών, το pattern recognition, στο <laughs> οποίο το ρομπότ θα μπορούσε να βλέπει και να καταλαβαίνει τι βλέπει. <laughs> υπάρχουν άπειρε μελέτε αυτή τη στιγμή στα πολυτεχνία όλου του κόσμου για να προχωρήσει το ρομπότ, να είναι βοηθό μα στο χειρουργείο, αλλά για, για να γίνει χειρουργό απέχει, πιστέψτε με, πάρα πάρα πολύ. Στο ενδεχόμενο του ελάχιστου λάθους, που ομιγέννητο χαλάσει για τη μηχάνημα είναι, εκείνη την ώρα ο γιατρός τι κάνει. Ε, λάθος τεχνικό δεν έχει συμβεί. Στην εμπειρία που έχω 11 χρόνια στη ρομποτική, Μία φορά το σύστημα ε, κοκάλωσε, έσβησε. Πήχε λόγω μια διακοπή ρεύματο. Μιας... Είχε κάποιο κόφλικτ, κάποιο κάτι conflict, κατι κάποια σύγκρουση στο σύστημα και σταμάτησε. Ακινητοποιήθηκε την ώρα που χειρουργούσαμε. Ε, αυτό δεν σήμαινε απολύτω τίποτα. Δεν άλλαξε κάτι, δεν τραυματίστηκε και κανένα ιστό. Υπάρχει πάντα τεχνικό τη εταιρεία μέσα στο χειρουργείο, mm -hmm. ο οποίο ήξερε και τι να κάνει αμέσω και το απελευθέρωσε. Δηλαδή, ήταν όλα mm -hmm. θέμα δευτερολέπτων. Mm -hmm. Αυτό συνέβη πραγματικά μία φορά. Έχω αναφερθεί τα ατυχήματα στο Ιντερνετ, έχω διαβάσει για ατυχήματα ναι. με το ρομποτικό σύστημα. Αλλά η προσωπική μου εμπειρία δείχνει ότι είναι άριστο μηχάνημα για το χειρουργείο και σφάλματα συμβαίνουν όπω σε όλα τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ε, πόση ώρα διαρκεί ένα ρομποτικό χειρουργείο, Περίπου, και ο ασθενή, αν πρέπει να κάνει κάποια ειδική προετοιμασία και σε πόσο χρόνο βγαίνει και επιστρέφει στι δραστηριότητέ του. Το ρομποτικό χειρουργείο έχει την ίδια διάρκεια με μια λαπαροσκοπική επέμβαση. Απλώ αυξάνεται λίγο ο χρόνο προετοιμασία τη αίθουσα. Γιατί πρέπει το σύστημα να στηθεί και να ξεστηθεί. Mm -hmm. Το docking που λέμε. Και πώ είστε παρόντε, δηλαδή, γιατροί. Η χειρουργική ομάδα αποτελείται από τον χειρουργό που είναι στην κονσόλα και τον mm. χειρουργό που είναι δίπλα στον ασθενή. Συνήθω είναι ένα ή δύο χειρουργοί δίπλα στον ασθενή. Ο ρόλο του είναι εξίσου πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι έμπειροι αυτοί που είναι πάνω από τον ασθενή. Πλημμένοι και έτοιμοι να αντιδράσουν λαπαροσκοπικά. Στο ενδεχόμενο που γίνει κάτι με το ρομπότ. Όχι, βοηθούν τον χειρουργό βοηθούν στη διάρκεια το χειρουργό, του χειρουργείου. Το χειρουργείου βάζουν διάρκεια. ράματα, μπορεί να χρειαστεί να βάλουν μια γάζα, οτιδήποτε χρειαστεί. Άρα ο αυτό χειρουργός. δεν γίνεται από νοσηλευτή. Απαραίτητα η ομάδα να είναι χειρουργή. Αυτό γίνεται συνήθω από χειρουργού. Ναι. Υπάρχει έμπειρο εργαλειοδότη νοσηλευτή που ξέρει τα εργαλεία του ρομπότ και έχει εκπαιδευτεί σε αυτά. Και βέβαια το προσωπικό του χειρουργείου και ο αναισιολόγο με τη δική του ομάδα. Είναι, είμαστε αρκετά άτομα μέσα στην αίθουσα. Αυτό βλέπω. Ε, μετά, ο ασθενή τελειώνει το χειρουργείο. Πρέπει να μείνει νοσηλεία μια μέρα, φαντάζομαι, ή παραπάνω. Ο ασθενή, παραδείγματο χάρη, ο ασθενή που χειρουργήσαμε προ Θεέ με... με μια επέμβαση εντέρου που πήρε πάρα πολλέ ώρε, ήταν εντυπωσιακό το ότι ξύπνησε στο χειρουργείο. Ξύπνησε στο χειρουργείο, ήταν πολύ καλά και τσακώθηκα σχεδόν με την αναισθησιολόγο γιατί ήθελε να την κρατήσει τη μονάδα προληπτικά τρει ώρε επειδή την χειρουργούσαμε 8 ώρε. Mm -hmm. Δηλαδή, θέλω να σα πω ότι είναι τόσο καλά μετά ο ασθενή μετά από μια ρομποτική επέμβαση γιατί είχε ένα σύστημα από πάνω του σταθερο. Δεν ακουμπάει ανθρώπινο χέρι και κάνει έναν ήρεμο ύπνο. Η κυρία αυτή πήγε αμέσω μετά στο δωμάτιο, ήταν μια χαρά πραγματικά. Ναι, το λαπαροσκοπικό πονάει επειδή έχω κάνει αυτό το φούσκο. Το λαπαροσκοπικό πράγμα. Έχει φρικτό πόνο στα Πολύ πλευρά. Σωστά. Δεν ξέρω αν είναι ο αέρα, επειδή λένε ο ότι. Ο αέρα να... που βάζουμε, το διοξίδιο που βάζουμε στην ναι, κοιλιά για να χειρουργήσουμε. Ο πόνο στα πλευρά που εγώ είχα αισθανθεί ήταν αυτό. Για ένα 24 ώρα ήταν ασυνήθιστο. Πολλοί ασθενεί παραπονούνται για πόνο στο νόμο, αντανακλαστικό. Μετά από μια επέμβαση λαπαροσκόπηση. Έχει πριν χρόνια. Έχει εξαλειφθεί στο ρομποτικό. Γιατί χρησιμοποιούμε μικρότερε πιέσει. Ακριβώ επειδή οι ρομποτικοί βραχίων στηρίζουν το κοιλιακό τείχομα και μπορούμε να χειρουργήσουμε. Για ένα παιδάκι, μα βλέπει μια μαμά τώρα, τι χειρουργία και αν γίνονται χειρουργίε στα παιδιά. Γίνονται, αλλά όχι ακόμα στην Ελλάδα. Mm. Ε, η δική μας ομάδα είχε εμπειρία με παιδιά, βοήθησε πολύ συχνά τους παιδοχειρουργούς και έχουν γίνει κάποιες επεμβάσει ρομποτικές. Για παράδειγμα, σε τι, σε κύλησε... ε, Έχει γίνει, α, Έχουν γίνει πολλέ κολεκοεδεκτομές από τη δική μου την ομάδα, mm. αλλά οι συνεργάτες μας στο ιατρικό έχουν κάνει και νεφρεκτομές. Και άλλε επεμβάσει σε παιδιά για όδιαφορου όγκου κτλ. Mm -hmm. ε, ρομποτική, πεδοχειρουργική υπάρχει και θα έρθει σύντομα γιατί τα εργαλεία είναι πάρα πολύ μικροσκοπικά και ταιριάζουν στο μοντέλο mm -hmm. του παιδιού. Απλώ ακόμα δεν, οι παιδοχειρουργοί δεν, έχουν, δεν την έχουν φέρει. Mm -hmm. Είναι θέμα χρόνου πιστεύω. Mm -hmm. Η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το ρομποτικό κάποιο πια δεν έχει να κάνει με την ηλικία του ασθενού, είναι καθαρά η περίπτωση μου, είπατε. Εγώ, Ωραία. Και κάτι τελευταίο δικό σας που θα θέλετε να πείτε πριν σας αποχαιρετήσω. Θα ήθελα να πω ότι το ρομπότ είναι το μέλλον. Να το ξαναπώ, το είπα και στην αρχή τη εκπομπή. Και πλέον το δικαιούται κάθε ασθενή. Απλά το θέμα είναι ότι στα δημόσια νοσοκομεία δεν ξέρω πότε θα, θα μπορεί Υπάρχει σύστημα στο λαϊκό νοσοκομείο. Στο λαϊκό νομίζω να είναι ε... και πρότυπο σε πολλά πράγματα το λαϊκό νοσοκομείο. Χρησιμοποιείται με υπεράνθρωπε προσπάθειε από ναι, του το καθηγητέ του μεταπτυχιακού μου, που του ξέρω πολύ καλά. Είναι, και... κύριοι... είναι ο κύριο Νικητέα, ε, είναι ο ο κύριος Στραβοδήμος, είναι Έχω εξαιρετικοί επιστήμονες, που, εξαιρετικοί ό, επιστήμονες ό ,τι που κάνουν φοβερές προσπάθειες, γιατί υπάρχουν φοβερές ελλείψεις και τα καταφέρνουν μια χαρά. Ε, θα έλεγα ότι οι ομάδες σαν τη δική μου καλούν τον κόσμο να έρθει να ενημερωθεί, να μάθει για τη ρομποτική, γιατί δεν είναι τόσο πια α, απρόσιτη όπως νομίζαμε, δεν είναι η Φεράρι του το, το χειρουργείου. Εμείς την προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να την προσεγγίσει ο κάθε άνθρωπο. Ωραία. Αυτά λοιπόν ήταν τα τη ρομποτική χειρουργική. Πολύ ενδιαφέροντα τα άκουσα. Δεν ήμουν τόσο καλά. εξοικειωμένη. Ήταν ένα θέμα που δεν το είχαμε αγγίξει τα δύο προηγούμενα χρόνια. Εγώ γενικά είμαι πάντα υπέρ του οτιδήποτε μα συμβαίνει σε συνεργασία με τον ειδικό. Φαντάζομαι, θα αρνηθείτε σε κάποιον ένα ρομποτικό χειρουργείο όταν δεν το, το αντέχει η υγεία ένδειξη, του και δεν υπάρχει ένδειξη. Θα το αρνηθώ. Αλλά συνήθω οι ασθενεί που έρχονται είναι πολύ ενημερωμένοι και μα ζητούν το ρομπότ γιατί ξέρουν ότι θα του βοηθήσει περισσότερο. Μάλιστα. Ωστόσο, πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό. Οτιδήποτε πάντοτε, κάνουμε. Πάντοτε, έτσι, βέβαια. δεν παραγγέλνουμε, δεν είναι μακιγιά <χι> το, με το χειρουργείο. <χι> <χι> έτσι. Γιατρέ μου, να σα ευχαριστήσω να πολύ. Να είστε καλά, εγώ σα ευχαριστώ. Ε, αγαπημένοι φίλοι, εμεί ραντεβ... ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Τετάρτη με πάρα πολύ ωραίο θέμα τη ημικρανία. Πολλά φίλια, γεια σα.